Το νομαρχιακό τμήμα της ΔΕΔΗ Ροδόπης πραγματοποιεί εκδήλωση για τον νέο ασφαλιστικό μεμελητή, τον κύριο Βασίλη Πολυμερόπουλο, μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της ΑΔΔΗ, και καλεί τα πρωτοβάθμια και συνδικαλιστικά σωματεία αλλά και τα μέλη τους να συμμετέχουν προκειμένου να ενημερωθούν για το σχέδιο νόμου που προωθεί η κυβέρνηση καθώς και για τις τελευταίες εξελίξεις. Για να μιλήσουμε για την σημαντική αυτή εκδήλωση καθώς και για το ασφαλιστικό νομοσχέδιο, καλέσαμε και φιλοξενούμε στο σημερινό δελτίο ειδήσεων του ΤΒ Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον Γενικό Γραμματέα του Νομαρχιακού Τμήματος ΑΔΔΗ Ροδόπης, τον κύριο Γιώργιο Τριανταφυλόπουλο, καθώς και το μέλος του Νομαρχιακού Τμήματος ΑΔΔΗ Ροδόπης, κυρία Λουλιάκη Δήμητρα. Να σας καλησπέρισουμε. Καλησπέρα, κύριε Πασχαλίδου. Κύριε Τριανταφυλόπουλε, να ξεκινήσουμε με εσάς, να μας ενημερώσετε για την εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί αυτήν την Πέμπτη. Καταρχήν, η εκδήλωση γίνεται στα πλαίσια ενημέρωσης της ΑΔΔΗ για το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο που καταθέτει η κυβέρνηση τις επόμενες μέρες προς ψήφιση. Και επειδή φυσικά ένα νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο είναι σίγουρα πάρα πολύ σοβαρό για όλους τους εργαζόμενους και το συνταξιοδοτικό τους βίο δηλαδή, πήρε την πρωτοβουλία να ενημερώσει και να προετοιμάσει κινητοποίησεις, διότι ουσιαστικά υπάρχει δυσμένεια στους όρους συνταξιοδότησης των εργαζομένων. Έτσι, στα πλαίσια αυτά, γίνεται η εκδήλωση αυτή μεθαύριο, την Πέμπτη, στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Κομωτινής, στις 5.30 ώρα, με κύριο μιλητή τον κύριο Πολυμερόπουλο, μέλος εκτελεστικής επιτροπής της ΑΔΔΗ. Να πούμε ότι η εκδήλωση είναι ανοιχτή για όλο τον κόσμο, όχι μόνο για τα συνδικαλιστικά σωματεία και τα μέλη της πόλης. Μπορεί όποιος θέλει να παρευρεθεί για να μπορέσει να ενημερωθεί για το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Φυσικά, φυσικά. Οι εκδηλώσεις μας πάντα είναι ανοιχτές σε όλους τους πολίτες που θέλουν να ενημερωθούν για τα ζητήματα αυτά που ουσιαστικά παρουσιάζουμε. Μάλιστα. Ποιες άλλες δράσεις και κινητοποιήσεις ετοιμάζει η ΑΔΔΗ Ροδόπης όσον αφορά πολύ σημαντικά ζητήματα που μας αφορούν όλους? Στη συνεδρίαση που είχαμε χθες, αποφασίσαμε να κάνουμε σειρά ενημερώσεων σε όλους τους εργασιακούς χώρους ή τέλος πάντων σε όποιους προλάβουμε να πάμε. Μάλιστα. Την επόμενη και τη μεθεπόμενη εβδομάδα, έτσι ώστε να ενημερώσουμε και να προετοιμάσουμε τον κόσμο για τις κινητοποίησεις είτε τυχόν απεργιακές που θα προκύψουν εν ώψη της ψήφισης του ασφαλιστικού νομοσχεδίου. Μάλιστα, οπότε βρισκόμαστε σε αναμονή να μας ενημερώσετε για ακριβώς περαιτέρω δράσεις οι οποίες θα προκύψουν. Τις επόμενες μέρες θα βγάλουμε σχετικά δελτία τύπου που θα ενημερώσουμε το ακριβές πρόγραμμα των επισκέψεων αυτών στους εργασιακούς χώρους. Μάλιστα, πάμε να μιλήσουμε τώρα αναλυτικά για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Ποια είναι τα σημεία τα οποία θεωρείτε ότι πρέπει να διορθωθούν και ποιες είναι νέες ανατροπές στα ασφαλιστικά δικαιώματα των πολιτών? Κύριε Λουλιάκη, ο λόγος σας. Να καλησπέρισω και εγώ τους τηλεθεατές σας και να σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία σας. Να είστε καλά. Το νέο συνταξιοδοτικό ασφαλιστικό νομοσχέδιο που έρχεται από την κυβέρνηση έχει πολύ μεγάλα όνομα, να άρει τις αδικίες που μέχρι τώρα ο νόμος Κατρούπαλου και διάφοροι άλλοι αντιασφαλιστικοί νόμοι ερχόταν μέχρι τώρα πάνω στους συνταξιούχους και στους ασφαλισμένους. Στην ουσία, όχι μόνο έρχεται να άρει αυτό, αλλά να θωρακίσει και να ανοίξει την κερκόπορτα για την ιδιωτικοποίηση της ασφάλειας. Εμείς εδώ βλέπουμε την καινοτομία αυτού του ασφαλιστικού. Το νέο ασφαλιστικό, έτσι όπως έχει δοθεί στη δημοσιότητα κατά και από την κυβέρνηση, στηρίζεται σε τρεις πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας αφορά την εθνική σύνταξη. Αυτή μόνο μπορεί να εγγυηθεί το κράτος. Δηλαδή, από όλα τα χρήματα που έχουμε δώσει εμείς μέχρι τώρα ως ασφαλισμένοι από την εργασία μας, μπορεί να εγγυηθεί μόνο την εθνική σύνταξη και μιλάμε για το ποσό των 384 ευρώ, το ανώτατο όριο. Άρα, αυτό θα το πάρουμε σίγουρα. Ο δεύτερος πυλώνας της νομοσχεδίου αυτό είναι ένας ανταποδοτικός μηχανισμός. Δηλαδή, όσα θα δώσουμε θα πάρουμε. Είτε τα έχεις στο σπίτι σου, είτε τα δώσεις στην ασφαλειά σου, αυτά θα πάρεις. Είναι ένας ατομικός κουμπαράς. Και ο τρίτος πυλώνας, που είναι το σημαντικό στοιχείο, νομίζω, είναι η ιδιωτική ασφάλιση με τα επαγγελματικά σου ταμεία ή με τις ιδιωτικές εταιρείες. Δηλαδή, θα πληρώσει όποιος έχει την περαιτέρω ιδιωτική ασφάλεια και βέβαια σε περίπτωση πτώχευσης, και αυτό δεν είναι ουτοπία, ξέρουμε πάρα πολλές εταιρείες που έχουν πτωχεύσει,
Τα χρήματα αυτά δεν μπορεί να τα εγγυηθεί το κράτος, γιατί αφορά μια εθνική ασφάλεια. Άρα αυτό το νομοσχέδιο μπορεί να είναι στις κατευθύνσεις του ΟΣΑ και του ΔΝΤΟΥ, να είναι σύμφωνα με τους στόχους των μνημονίων που μιλάνε για, έχουν δέσμευση δηλαδή, για μείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης στο 14% από το 17,3% που ήταν το 2016 και το 2030 θα πρέπει να πέσει ακόμα περισσότερο. Αλλά αυτό δυστυχώς το ασφαλιστικό δεν μπορεί να είναι βιώσιμο για την καθημερινότητα του συνταξιούχου και της οικογένειάς του, του ασφαλισμένου, του εργαζόμενου. Και ρωτώ το εγώ με τα απλά μαθηματικά που ξέρω. Πώς γίνεται να ευαγγελίζονται όλοι, μιλάμε για τα συμβατικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι θα αυξηθούν οι συντάξεις μας όταν στον προϋπολογισμό του κράτους υπάρχουν 200 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα. Πώς θα γίνει να πει περισσότερα. Μείωση. Περισσότερο. Όχι, όχι. Σωστά το... Ναι, αφού υπάρχουν 200 εκατομμύρια λιγότερα, πώς είναι δυνατόν να αυξηθούν. Άρα εδώ θα πρέπει να δούμε λίγο τι πραγματικά θέλει να πει αυτό το νέο νομοσχέδιο. Αυτό από πού θα πάρει λοιπόν τις αυξήσεις αυτές. Για να ξέρουμε πού θα τις δώσει. Τα όρια της συνταξιοδότησης παγιώνονται. Αυτά που έλεγαν ότι θα ισχύσουν επειδή υπήρχαν μνημόνια για ένα διάστημα, θα πρέπει να τα ξεχάσουμε. Όλοι θα φεύγουν, θα βγαίνουν σε σύνταξη στα 67 τους χρόνια ή με 40 χρόνια στα 62. Και ρωτάω εγώ, ποιος εργαζόμενος σήμερα, είτε στον ιδιωτικό είτε και στο δημόσιο τομέα, με τις συμβάσεις εργασίας, με την ελαστική εργασία, με την μη εισφορά των δεδουλευμένων πολλές φορές, ποιος μπορεί να συμπληρώσει αυτά τα χρόνια. Είναι ουτοπικό. Δηλαδή, αφορά μόνο ένα μέρος των συνταξιούχων που είναι μέχρι τώρα. Για αυτούς δηλαδή που είναι τώρα μέχρι τώρα. Άρα, ισχύει το ίδιο για τις άνδρες γυναίκες, ανεξαρτήτως δηλαδή φύλου, και δεν λέει τίποτα για το πιάτσικο των 80 δις ευρώ που έχουν φύγει από τα ασφαλιστικά μας ταμεία μέχρι τώρα. Τουλάχιστον. Τουλάχιστον. Μάλιστα. Ναι. Ποιες είναι οι προτάσεις της ΑΔΔ σε όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία προκύπτουν, αν μελετήσεις αναλυτικά το φορολογικό αυτό νομοσχέδιο, ναι, το ασφαλιστικό. Αυτό που λέμε εμείς καταρχήν είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα ασφαλιστικό σύστημα το οποίο θα διασφαλίζει αξιοπρεπές επίπεδο σε όλους τους συνταξιούχους. Γιατί όταν ένας άνθρωπος γερνάει, άσχετα από οποιασδήποτε ιδεολογίες και να είσαι, αυτός ο άνθρωπος που γερνάει είτε πέτυχε στη ζωή του είτε απέτυχε, θα πρέπει να ζήσει σαν γέρος καλά. Είμαστε παιδιά που έχουμε παππούδες, που έχουμε μεγάλους ηλικία ανθρώπους και όταν τους βλέπεις να ζουν άσχημα, να ζουν χωρίς θέρμανση και με κουβέρτες και με τέτοια, πραγματικά θλίβεσαι, γιατί δεν είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που έχει φτάσει σε μια ηλικία που είναι ανήμπορος πλέον να μην έχει τη στοιχειώδη εξασφάλιση αξιοπρεπούς ζωής. Δεν ζητάμε πολυτέλειες στον άνθρωπο να ζήσει, αλλά να έχει αξιοπρεπή ζωή. Με το νομοσχέδιο αυτό εδώ ουσιαστικά που καταθέτει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, πουλάει το παραμύθι ότι και μάλλον το κλείνει το μάτι κάπως, τέλος πάντων, ότι έρχεται η ανάπτυξη, σε πρώτο βήμα θα σας δώσουμε κάποια μικρή ανταποδοτική αύξηση και να, δηλαδή ότι υπάρχει ένα σημάδι ότι σιγά σιγά ανακάμπτουμε κτλ. Εμείς λέμε ότι όλες οι πολιτικές που εφαρμόζονται, ειδικά τα τελευταία 10 χρόνια, είναι όχι για να προκόψει η κατάσταση που ζούμε, αλλά για να μην προκόψει. Αυτό ακριβώς συμβαίνει. 10 χρόνια όμως βιώναμε μια οικονομική κρίση. Ναι, και αυτές οι ρυθμίσεις του ασφαλιστικού νομοσχεδίου, του καινούριου ουσιαστικά, νομιμοποιούν επάπειρον ό,τι είχαν καθιερώσει όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις των μνημονίων, επειδή είχαμε υποτίθεται μνημόνια και ήμασταν σε δυσχερή κατάσταση. Άρα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι, άσχετα αν θα κάνουμε απεργία μεθαύριο ή όχι, οποιοδήποτε, σε οποιοδήποτε επίπεδο, είτε είναι στο δυτικό τομέα, είτε είναι στο δημόσιο τομέα, είτε είναι αγρότης, είτε είναι συνταξιούχος, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτοί μας λένε παραμύθια, αλλά επί της ουσίας, στην πράξη, έχουν σταθεροποιήσει μια φτωχοποίηση του λαού. Αυτή η φτωχοποίηση του λαού θα είναι μόνιμη επάπειρον, ουσιαστικά. Κερδίζουν χρόνο ο ένας με τον άλλον με αυτά που εφαρμόζουν, αλλά επί της ουσίας βλέπουμε ότι στην πράξη
Μια κοινωνία συνεχώς υποφέρει και υποφέρει και υποφέρει. Άρα αυτό που διεκδικούμε εμείς είναι να αλλάξει αυτός ο πυρήνας των πολιτικών τους, μεταξύ των οποίων και το ασφαλιστικό, να αναπτυχθεί το κοινωνικό κράτος που είναι αυτό που θα δώσει ουσιαστική ανάπτυξη, γιατί έχει αποδειχθεί παγκοσμίως, και μην ξεχνάμε πώς ξεκίνησε η κρίση το 2008 από την Αμερική, έχει αποδειχθεί παγκοσμίως ότι η ελεύθερη αγορά δεν είναι σταθεροποιητικός παράγοντας και ότι αν δεν παρεμβαίνει ουσιαστικά το κράτος, δηλαδή με κοινωνικό κράτος υπέρ των αδυνάτων για να απαλύνει τις ανισότητες που δημιουργούνται από την αγορά, επί της ουσίας θα είναι οι πλούσιοι πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Αυτό λοιπόν πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι και να κινητοποιηθούμε. Δεν είναι το θέμα να έχουμε μια συμμετοχή απεργίας 5-10% αύριο, 30-40% και εκεί να κρυθούμε, αλλά είναι στο να ξυπνήσουμε σαν λαός. Και βλέπουμε το παράδειγμα σε άλλες χώρες, όπως τη Γαλλία, όπως το Χονγκ Κονγκ, όπου ή στη Χιλή, που ο κόσμος αντιδρά. Και εμάς από το 2015 που μας δώσαν το μάθημα, το αντιπαιδαγωγικό μάθημα της υπακοής, ότι αν σηκώσουν κεφάλι θα μας το κόψουνε. Να θυμηθούμε λοιπόν σήμερα που σαν σήμερα πέθανε ο Κολοκοτρώνης, ότι δεν είμαστε τέτοιος λαός, υποτακτικός. Θέλουν να μας κάνουν, ναι. Άρα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, να σκεφτούμε, να αναλογιστούμε και να πάρουμε τις αποφάσεις μας ότι αυτή τη ζωή μας έχουν, μας προετοιμάζουν να ζήσουμε. Αυτή την χωρίς αξιοπρέπεια και την μίζερη ζωή, τη φτωχοποίηση. Κύριε Τριανταφυλλόπουλε, θα ήθελα να θέσω το εξής ερώτημα. Υπήρχε ποτέ κοινωνικό κράτος στην Ελλάδα, υπάρχει αυτή τη στιγμή? Θα μπορέσουμε κάποια στιγμή να πούμε ότι πλέον υπάρχει αυτή η δυνατότητα για τους πολίτες αυτής της χώρας? Δυστυχώς, κοινωνικό κράτος όπως αυτό που ξέρουμε στην Ευρώπη και κυρίως στις σκανδιναβικές χώρες, δεν υπήρχε ποτέ στην Ελλάδα. Γιατί συνήθως αυτοί που ήταν στο σύστημα, εντός του συστήματος, το λεγόμενο, οι βολεμένοι, να το πω για να καταλαβαίνομαστε, οι βολεμένοι του συστήματος είχαν και τις πιο υψηλές αποδοχές και τις πιο υψηλές συντάξεις και τα πιο υψηλά εφάπαξ. Αυτό ήταν αδικία. Αλλά δεν διορθώνονται αυτά. Δεν διορθώθηκαν ποτέ αυτά. Αυτά πάντα πηγαίναν εις βάρος του υπόλοιπου λαού. Λοιπόν, οι μη βολεμένοι πάντα ζούσαν με μια στέρηση. Ποτέ δεν ήταν ο απλός λαός, ο οποίος δεν ήταν βολεμένος, να ζει με μεγάλη ευμάρεια. Ζούσαν μόνο όσοι ήταν οι βολεμένοι. Αυτό το διαιωνίζουν και ουσιαστικά προσπαθούν μέσα από αυτό να ισχυροποιήσουν ακόμα περισσότερο τους ισχυρούς. Εμείς είμαστε αντίθετοι πάντα σε αυτή τη λογική. Και στην πρώτο μνημονίο λογική, πώς το λένε, μετά όμως με την εφαρμογή των μνημονιακών πολιτικών, μάλιστα, ουσιαστικά είναι σαν να λένε ότι ο αδύναμος δεν θα έχει ποτέ στον ήλιο μοίρα. Και άρα το παιδί που δεν έχει στον ήλιο μοίρα αναγκάζεται να φύγει στο εξωτερικό για να ζήσει. Να προσθέσω λίγο, μάλιστα, Γιώργο, εδώ, ότι η κοινωνική ασφάλιση ποτέ μπορεί να μην ήταν στο υψηλότερο σημείο όλα αυτά τα χρόνια. Παρ' όλα αυτά, είχαμε φτάσει σε ένα σημείο, μετά από πάλι βέβαια όλων των εργαζομένων, να μπορεί να πας στο νοσοκομείο σου, να περιμένεις την ουρά, να κάνεις αυτά που πρέπει να κάνεις, να πάρεις τα φάρμακά σου, να μπορείς να ζήσεις, να δώσεις ως συνταξιούχος, να δώσεις στα παιδιά του ένα δώρο. Τώρα, δυστυχώς, ούτε το πολύ απλό, όταν έρχεται η σύνταξη στον συνταξιούχο, δεν του φτάνουν ούτε για τα φάρμακα. Δεν πάει στο νοσοκομείο και δεν έχει γάζες. Δεν έχει τα φάρμακα, σπουδαία φάρμακα, αντικαρκυνικά. Δηλαδή, όταν μια κοινωνία, σύγχρονη κοινωνία, που έχει φύγει από τα μνημόνια, που, δεν μπορεί το πιο απλό να στηρίξει τον αδύναμο, τη μαμά με το παιδάκι της, τη γιαγιά που έχει πάει μέχρι, που θέλει να πάει να πάρει τα φάρμακά της. Δεν μπορούμε να λέγόμαστε προοδευτική κοινωνία. Και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω καμία ανάπτυξη όταν ευημερούν όλα τα νούμερα, αλλά ο κόσμος υποφέρει. Δεν μπορεί δηλαδή να λέμε έχουμε ανάπτυξη 2% θα έχουμε 2,5%. Ωραία, την ανάπτυξη να τη δώσω στην καθημερινότητά μου. Εγώ ξέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι ακόμα που δεν έχουν να βάλουν πετρέλαιο,
Γιατί δεν έχουν, γιατί αύριο μεθαύριο δεν έχουν δουλειά, πολύ βασικό. Δηλαδή αυτή είναι η ασφάλεια που λέμε τώρα, ότι εντάξει όσα θα πρέπει να δώσεις, να πάρεις, αυτό θα πρέπει να το ξεχάσουμε. Μπορεί να ίσχυε παλιά, σήμερα πρέπει να το ξεχάσουμε. Σήμερα δεν υπάρχει εργαζόμενος που να έχει κανονικό μεροκάματο. Και γι' αυτό να θεωρούνται ίσως οι δημόσιοι υπάλληλοι προνομιούχοι, γιατί έχουν μία ασφάλεια. Αλλά δεν θα πρέπει να βλέπουμε τον διπλανό μας σαν απειλή. Το διπλανό μας θα πρέπει να τον βλέπουμε γιατί μόνο μαζί μπορούμε να πορευτούμε. Δηλαδή, η ασφάλεια αυτή που νιώθει ακόμα και ο δημόσιος υπάλληλος, την ίδια ασφάλεια θα πρέπει να νιώθει και ο εργαζόμενος. Να μην φοβάται ότι θα απολυθεί, ακόμα και αν θα κάνει μία μέρα εργασίας. Δεν θα φοβάται να απολυθεί εάν ζητήσει τα απαραίτητα που θα πρέπει για να ζήσει. Τα ψίχουλα αυτά για να ζήσει. Άρα θα πρέπει να δούμε την κοινωνική ασφάλιση σαν το κεφάλαιο που θα πρέπει να δώσουμε στα παιδιά μας. Αυτό που μας δώσαν οι προηγούμενοι, με πολύ κόπο, με απεργίες, με στερήσεις, ούτε τότε ήταν όλα εύκολα, αυτό που πήραμε εμείς, θα πρέπει να το φυλάξουμε και να το ανθίσουμε. Όχι να το πατήσουμε κάτω και στα παιδιά μας να δώσουμε ένα καλύτερο αύριο. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που παρευρεθήκατε σήμερα κοντά μας. Αν θέλετε να κλείσουμε τη συζήτησή μας με την αναφορά στην εκδήλωση ακόμη μια φορά. Ναι, να θυμίσω ότι είναι την Πέμπτη στις 5.30 ώρα στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Κομωτινής. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.